Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε λίγο στην Άλλα Χραμ, την Αιγυπτιακή Εφημερίδα. Έδωσε συνέντευξη ο Πρωθυπουργό, ο κ. Μητσοτάκη. Να δούμε και τι κάρτε όσον αφορά τι λέει για την Τουρκία. Ότι η Τουρκία παραβιάζει κατάφορα το διεθνέ δίκαιο, συνοδεύοντα αυτέ προκλητικές ενέργειες ενέργειε με μια ακραία και αντιπαραγωγική ρητορική. Οι πρόσφατε κινήσει Τουρκία στο οικόπεδο 7 τη αποκλειστική οικονομική ζώνη Κυπριακή Δημοκρατία αποτελούν την τελευταία και πιο προκλητική τουρκική κίνηση. Και μιλάει και για την ε, τριμερή συνάντηση Αιγύπτου-Ελλάδα και Κύπρου αύριο στο Κάιρο και λέει ότι. Είναι ένα ισχυρό θεσμό διευρυνόμενη περιφερειακή συνεργασία, ανοιχτό σε όλα τα κράτη τη περιοχή, που έχουν ω βάση τη εξωτερική του πολιτική με του γείτονέ του το σεβασμό προ το διεθνές δίκαιο και την εφαρμογή στην πράξη τη αρχή τη καλή γειτονία.